Παρά τα όσα ισχυρίζονται δύο μέρες τώρα από αυτό το βήμα εδώ οι βουλευτές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανταλλάσσοντας μάλιστα και συγχαρητήρια με τον κύριο Υπουργό, και αυτός ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό δεν είναι και τόσο νέος όσο παρουσιάζεται. Όπως και όλοι οι προηγούμενοι, σε αυτό το αντιασφαλιστικό γαϊτανάκι που ξεκίνησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο κάθε καινούριος νόμος από αυτούς περιέχει και όλους τους προηγούμενους, όπως ακριβώς γίνεται με τις ρώσικες κούκλες, τις μπαμπούσκες. Έτσι και αυτός. Αυτό που σίγουρα κάνει είναι να αφομοιώνει, να ρετουσάρει και εν τέλει να εφαρμόζει κατά γράμμα το νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Δείτε την αρχιτεκτονική του σημερινού ασφαλιστικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Σε τίποτα απολύτως δεν διαφέρει αυτή από την αρχιτεκτονική του αντίστοιχου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς η Νέα Δημοκρατία κάνει ορισμένες προσθήκες για να τον θωρακίσει ακόμα περισσότερο και κάποιες επιμέρους τροποποιήσεις προκειμένου να ξεπεράσει τα νομικά κενά που εντοπίστηκαν με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την ίδια στιγμή, με τον ίδιο νόμο, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει ακόμα περισσότερο το δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Συνεπώς, το περιβόητο νέο ασφαλιστικό της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο είναι παλιό, αλλά είναι και δοκιμασμένο. Πρόκειται για το γνωστό σύστημα των τριών πυλώνων, το οποίο μετατρέπει την ασφάλιση των εργαζομένων από κοινωνική σε ατομική υπόθεση. Και αυτό είναι κάτι που το ζουν ήδη στο πετσί τους εκατομμύρια ασφαλισμένοι και άλλοι τόσοι ανασφάλιστοι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες καπιταλιστικές χώρες. Και είναι πάνω σε αυτό το σύστημα των τριών πυλώνων που βασίζονται και ο νόμος Κατρούγκαλου και ο σημερινός, μόνο που δύο μέρες τώρα η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ μέσα δεν γίνεται γι' αυτό. Θα μου πείτε και πώς να μιλήσετε για αυτούς τους τρεις πυλώνες του γνωστού συστήματος Πινοσέτ δηλαδή, όταν εσείς τους νομοθετείτε αυτούς τους πυλώνες. Πώς να μιλήσετε για τα όρια ηλικίας που τα πήγατε μαζί στα 67 και ήδη συζητάτε και για τα 70. Πώς να μιλήσετε για τους συντελεστές αναπλήρωσης, αυτούς από τους οποίους δηλαδή βγαίνει και το ύψος της σύνταξης, όταν μαζί τους πάτε στο 40% του μέσου μισθού των μισθών όλου του εργάσιμου βίου, την ώρα που αυτοί οι συντελεστές πριν 10 μόλις χρόνια βρισκόταν στο 80% του τελευταίου μισθού ενός εργαζόμενου. Χάσανε έτσι οι συνταξιούχοι 3, 4, ακόμα και 5 συντάξεις, χάσαν ή όχι? Και τσακώνεστε τώρα εδώ για τη 13η, την κολοβή. Πώς να μιλήσετε για τη μεγαλύτερη ληστεία από συστάσεως ελληνικού κράτους, που θα έλεγε και κάποιος, για τη ληστεία των εκατοντάδων δις των αποθεματικών των ταμείων, όταν είστε η πολιτική συνεργή αυτής της ληστείας και όταν θέλετε αυτή η ληστεία να ξεχαστεί με το γνωστό ότι έγινε, έγινε. Τις τράπεζες όμως δεν τις ξεχάσατε ούτε εσείς ούτε εσείς. Δεν έφταναν οι αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις που τις κάνατε πάνω στην καμπούρα του λαού μέχρι να καλύψουν τη χασούρα τους από το PSI του 2012, τους εξασφαλίσατε από πάνω και φορολογική ασυλία με τον περιβόητο αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Την ίδια στιγμή τη μεγαλύτερη χασούρα των ασφαλιστικών ταμείων, τον ιδρώτα και το αίμα δηλαδή των εργαζομένων, το κούρεμα αυτών των ταμείων από το PSI, χωρίς ντροπή την επικαλείστε για να ψηφίζετε εν αλλάξ αντιασφαλιστικούς νόμους σαν το σημερινό και σαν τους προηγούμενους. Το ασφαλιστικό όμως δεν είναι μόνο η σύνταξη, όπως πολλοί νομίζουν, και τα συστημικά
μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά κόρο προβάλλουν. Οι συντάξεις ασφαλώς και αποτελούν μια κρίσιμη πλευρά της προστασίας και μιας αξιοπρεπούς ζωής μετά από τη δουλειά χρόνων και χρόνων. Το ασφαλιστικό όμως σύστημα περιλαμβάνει ταυτόχρονα και άλλα εξίσου σημαντικά ζητήματα για τη ζωή κάθε εργάτη, κάθε εργαζόμενης και κάθε νέου. Και η νέα γενιά, η νέα βάρδια της εργατικής τάξης, καλό είναι να προσέξει τι λένε και τι προβλέπουν οι ασφαλιστικοί νόμοι, γιατί αυτούς, τους νέους σημαδεύουν αυτοί και τους αφορούν άμεσα, τώρα και όχι μόνο για το μακρινό, για αυτούς μέλλον. Γιατί μέρος του ασφαλιστικού συστήματος είναι ή πρέπει να είναι και η προστασία της μητρότητας από το κράτος, είναι και η ασφάλιση των παιδιών των νέων ζευγαριών, είναι και τα εμβόλια τους, είναι και τα φάρμακα όταν αρρωσταίνουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους, είναι και οι ιατρικές τους εξετάσεις, είναι και η προστασία τους απέναντι στον επαγγελματικό κίνδυνο ενός εργατικού ατυχήματος, είναι και η φροντίδα για τις ενδεχόμενες επαγγελματικές ασθένειες που φουντώνουν, είναι και η μέριμνα για τους ανθρώπους με αναπηρία. Είναι όλα αυτά και άλλα τόσα σημαντικά για την καθημερινότητα των νέων λαϊκών ανθρώπων. Όσο για τις μελλοντικές τους συντάξεις, για τους περισσότερους θα κινούνται γύρω από την εθνική σύνταξη των 380 ευρώ μεικτά παρακαλώ, μιας και χρειάζονται από 9.000 μέχρι 12.000 ένσημα για να πάρεις μια παραπάνω σύνταξη. Και ρωτάμε, ποιος νέος εργαζόμενος, κύριε Υπουργέ, που έπιασε δουλειά στα χρόνια της κρίσης και που σήμερα είναι από 20 μέχρι 35 χρονών, θα καταφέρει να έχει 35-40 χρόνια 8 ώρες συνεχόμενης εργασίας? Πού θα τα βρουν τα 35 γεμάτα ασφαλισμένα χρόνια ή πάνω από 1.000.000 σταθερά άνεργοι των τελευταίων χρόνων και οι περιπλανόμενοι των ολιγόμενων προγραμμάτων του ΑΕΔ? Ποιος νέος εργαζόμενος που έχει φάει τις απολύσεις με το κουτάλι, που δουλεύει με part-time, με 4 ώρα, 6 ώρα, με Σαββατοκύριακα, με σεζόν, που δουλεύει delivery, πώς θα καταφέρει να κολλήσει 9, 10, 12 χιλιάδες ένσημα? Πόσα χρόνια θα χρειαστεί ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός που κολλάει το πολύ 180 ένσημα το χρόνο, ακόμα και αν αύριο διοριστεί, να φτάσει τα 10 ή 12 χιλιάδες ένσημα? Τι είναι, Highlander είναι? Ποιος νέος επιστήμονας που δουλεύει με μπλοκάκι θα καταφέρει να συμπληρώσει 40 χρόνια συνεχόμενης δουλειάς, πληρώνοντας από πάνω και τις υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές? Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνετε είναι όλους αυτούς τους χιλιάδες νέους εργαζόμενους με τους νόμους σας, σαν το σημερινό, να τους σμπρώχνετε στα νύχια των ασφαλιστικών εταιριών, των ιδιωτικών που καραδοκούν. Να γιατί η νεολαία πρέπει να μπει και θα μπει. Να είστε σίγουροι, αργά ή γρήγορα, μπροστά στον αγώνα για να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου Βρούτσι πια από αύριο που θα ψηφιστεί, ένας νόμος που χαντακώνει την κοινωνική ασφάλιση και για τους σημερινούς εργαζόμενους, αλλά και για τους αυριανούς συνταξιούχους. Ευχαριστώ.